Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή. Με 23 μαχαιριές κατακρεούργησε τη γυναίκα του μέσα στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματός τους ο 49χρονος καθομολογίαν δράστης. Η άτυχη 48χρονη έφερε χτυπήματα στον θώρακα, την κοιλιά και τα άκρα. Ο δράστης με καταγωγή από την Αρμενία παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και ομολόγησε το ιδεχθές εγκλημά του. Είναι πράγματα τα οποία ένας κοινός ανθρώπινος καθημερινός νους δεν μπορεί να τα σκεφτεί, δεν μπορεί να τα φανταστεί ούτε καν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε ιστορικό εγκλισμού τουλάχιστον δύο φορές, τη μία εκ των οποίων ο ίδιος του ο γιος είχε ζητήσει την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική λόγω της συμπεριφοράς του. Συγκλονισμένοι γείτονες από τη δολοφονία. Είχε κάποιο πρόβλημα γιατί δεν έβγαινε ποτέ σεξ. Mm-hmm. Πολύ... ψυχολογικά προβλήματα. Είχε ψυχολογικά, αλλά σε αυτό το σημείο να τόσο την αγαπούσε τη γυναίκα του. Ερχότανε, τον παίρνανε, δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο όταν έκαμνε τη χρήση και ήταν χάλια, ήρθε η αστυνομία, τον έπαιρνε. Είχανε μαλώσει πάλι και άλλη φορά. Την είχε χτυπήσει άσχημα, ήρθε το ασθενοφόρο, το αστυνομία πάλι. Η εισαγγελέα ποινική δίωξη απήγγειλε στον δράστη κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.